Μια σχετικά εύκολη μέρα είχαν σήμερα οι υποψήφοι για τα μαθηματικά, ομάδες προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, ενώ πιο απαιτητικά, με κείμενα από καινούργια κεφάλαια που είχαν προσθεθεί στην ύλη, ήταν τα αρχαία ελληνικά, ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Ήταν αρκετά καλά. Γράφαμε αρχαία με τη θεωρητική κατεύθυνση. Το κείμενο που έπεσε ήταν από το Πλάτωνα, η πολιτεία. Τα θέματα ήταν αρκετά βατά, οι ερωτήσεις ήταν ξεκάθαρες, οι εκφωνήσεις ήταν ξεκάθαρες. Αυτό, ελπίζουμε για το καλύτερο. Ήταν εύκολα θέματα, πιστεύω. Εγώ καλά έγραψα. Ναι. Τα πήγα πολύ καλά. Πιστεύω βατά θέματα για φέτος. Διάβασα. Πάρα πολύ. Σχετικά διάβασα. Μαθηματικά διάβασα, ναι. Εύκολα θέματα όμως, εντάξει, δεν είχα καθόλου άγχος. Καλά έγραψα. Σε βλέπω καλά πολύ αισιόδοξο. Καλά τα πήγα, ναι. Για πες μου και για τους στόχους σου. Σκέφτομαι να περάσω Αθήνα, ΣΟΕ. Το γνωστό ήταν αρκετά εύκολο, αλλά το άγνωστο, οι ασκήσεις λίγο γραμματικής ήταν κάπως περίεργες, αλλά ως μετάφραση ήταν κομπλέ, μια χαρά. Ήταν καλά. Ήταν για αυτούς που είχαν διαβάσει λίγο και για αυτούς που είχαν διαβάσει αρκετά, στόχος, που είχαν προσπαθήσει. Εγώ θέλω κοινωνιολογία ή ψυχολογία. Καλά, ήταν ωραία θέματα. Ο διαβασμένος γράφει. Η δεύτερη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων κύλησε ομαλά, χωρίς προβληματισμούς ή αμφισβητήσεις. Στις αίθουσες τηρήθηκαν όλα τα μέτρα και οι αποστάσεις. Όλα τα μέτρα τηρήθηκαν, οι επιτηρητές τηρούσαν τους κανόνες, είχαν τις μάσκες τους, υπήρχε αντισηπτικό σε όλες τις αίθουσες. Τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας, οι αποστάσεις, όλα. Σίγουρα έχουμε επηρεαστεί όλοι από την όλη κατάσταση, αλλά πιστεύω θα τα βγάλουμε πέρα. Ναι, μπορεί να υπάρχει περισσότερο άγχος κτλ., αλλά δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Όσο να είναι, ήταν αρκετά δύσκολη η κατάσταση, γιατί είχαμε και την καραντίνα, κάναμε και διαδικτυακά και δεν βοηθούσαν και πολύ. Αλλά τουλάχιστον είχαμε περισσότερο χρόνο για διάβασμα, αλλά στην αρχή είχαμε αποσυντονιστεί πάρα πολύ. Την Παρασκευή οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα εξεταστούν στην βιολογία και στην κοινωνιολογία.